Πάμε να δεν ξέρω αν θέλει αυτός να πει ο Νίκος Σοφιανός μια κουβέντα για την είσοδο του κυρίου Κασελάκη έτσι ξαφνικά στον χώρο της αριστεράς, κύριε Σοφιανέ. Τι λέτε? Δεν είναι και πολύ ξαφνική. Ήταν επιλογή του κυρίου Τσίπρα και είναι επιλογή στα πλαίσια του συνολικότερου χαρακτήρα και φυσιογνωμίας που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα αστικό κόμμα στα πλαίσια αυτού του πολιτικού συστήματος. Άρα το εντάσσεται στα αστικά κόμματα, πιστεύω. Καιρό τώρα. Τώρα, εσείς κύριε Σοφιανέ, για να πάμε λίγο στα δικά σας. Υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, λοιπόν, με το ΚΚΕ, ποιες είναι οι επιδιώξεις σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας για το Δήμο Αθηναίων, τι θέλετε να αλλάξετε στο Δήμο? Να σας πω, εκφράσαμε αυτά τα χρόνια μια μαχητική αντιπολίτευση στη διοίκηση Μπακογιάννη. Οι στόχοι μας απορρέουν ακριβώς από τη στάση μας όλα αυτά τα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εμείς δεν ήρθαμε σήμερα στο Δήμο της Αθήνας. Στην πολιτική η οποία έχει μετατρέψει την Αθήνα σε ένα πάρκο ξενοδοχείων, βραχυχρόνιας μίσθωσης και γειτονιές που μετατρέπονται σε διασκεδαστήρια. Αυτή η πολιτική είχε σε κομβικές τις επιλογές τη στήριξη των συνδυασμών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν ψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτοί οι συνδυασμοί μεγάλο περίπατο, δεν θα έμπαινε σε ταλαιπωρία η Αθήνα εδώ και 4 χρόνια. Το πληρώσαμε αυτό, λέτε? Το πληρώσαμε ακριβά, 13 εκατομμύρια έχει κοστίσει συνολικά όλο αυτό το project. 3 εκατομμύρια, λέει ο κύριος. 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια είναι μόνο η Πανεπιστημίου. 2 εκατομμύρια ήταν η πιλωτική εφαρμογή του μεγάλου περιπάτου. 1,5 εκατομμύριο κόστησε η πλακόστρωση της κάτω μεριάς της πλατείας Συντάγματος. Πάντως, κύριε Σοφιανέ, όλα αυτά. Αυτό δεν κάνουν οι μεγάλες πρωτεύουσες. Να σας πω, οι μεγάλες πρωτεύουσες. Θέλω να πω, φτιάχνουν ξενοδοχεία. Για την αγορά τους, υποδέχονται πολύ κόσμο. Δεν θέλουν να είναι, θέλουν να είναι τελικοί προορισμοί. Αυτό το μοντέλο. Ανεβάζουν το ΑΕΠ, παράγουν εισόδημα, θέσεις εργασίας. Γιατί όλο, το ΚΚΕ είναι αντίθετο? Να σας πω, όλο αυτό το μοντέλο που αντιμετωπίζει την πόλη που ζούμε, που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σαν τουριστικό προϊόν, έχει καταδικαστεί στη συνείδηση πολλών Αθηναίων και εμείς μπορούμε να εκφράσουμε μια διάθεση που υπάρχει στον κόσμο. Όχι τώρα, άλλο. Συγγνώμη, και το Παρίσι είναι τουριστικό προϊόν. Νομίζω ότι κάτι άλλο λέει. Θα σας πω. Θα σας πω. Ο κύριος Σοφιανός λέει ότι και σε διεθνές επίπεδο έχει αρχίσει και αλλάζει λίγο το πνεύμα, το πώς υποδέχεται η πόλη τον τουρίστα. Η λογική λοιπόν που αντιμετωπίζει την πόλη της Αθήνας σαν τουριστικό προϊόν, που ψηφίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Αθήνα πρέπει να χαρακτηριστεί πρότυπος πόλη τουριστικού προορισμού, που δίνει 13,3 εκατομμύρια μέσα στον Ιούλιο, 13,3 εκατομμύρια σε 3 συμβάσεις για να διαφημιστεί η Αθήνα σαν πόλη συνεδριακού τουρισμού, για να πάει, λέει, στην πράσινη μετάβαση, και έχει καεί όλη η Αττική γύρω-γύρω, και για να γίνει η Αθήνα πόλη παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών. 13,3 εκατομμύρια. Και είναι κακό, όταν τα σχολεία, αυτής της πόλης, να δώσει βάρος στην καθημερινότητα. Όταν τα σχολεία αυτής της πόλης είναι πάνω από μισό αιώνα η πλειοψηφία τους και δεν υπάρχει πρόγραμμα για να αποκατασταθούν βασικές λειτουργίες. Ναι, αλλά έλεγε ο κύριος Μπακογιάννης, για παράδειγμα, για να κάνουμε και τον αντίλογο. Έλεγε ο κύριος Μπακογιάννης, για παράδειγμα, ότι είναι για πρώτη χρονιά που μπαίνουν ράμπες για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στα σχολεία. Αυτά τα επικοινωνιακά δεν πιάνουν. Εμφανίζει μια μαγική πόλη. Η ανέγερση κτηρίων είναι πρόγραμμα του Δήμου ή πρόγραμμα του κράτους? Θα σας θυμίσω, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι την προηγούμενη οκταετία του Καμίνη με ΣΔΙΤ φτιάχτηκαν 4 σχολεία, τα οποία εμείς τα καταγγείλαμε γιατί ήταν ΣΔΙΤ. Θα θυμίσω επίσης ότι από τους... Φτιάχτηκαν, κατασκευάστηκαν από τα θεμέλια ή ανακαινίστηκαν? Φτιάχτηκαν. Φτιάχτηκαν ένα κομμάτι, ορισμένα, και ανακαινίστηκαν. Γιατί νομίζω η ανακαίνιση, η φροντίδα είναι στο Δήμο Αθηναίων, όχι η ανέγερση. Από εκεί και πέρα, αυτό που λείπει στο Δήμο της Αθήνας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πιέζει για να διαμορφωθούν νέα σχολεία. Γιατί άλλη μια χρονιά οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου έχουν γίνει ομάδες. Αλλού η πρώτη, αλλού η δευτέρα, αλλού η τρίτη. Επομένως, λέτε, το βάρος στην καθημερινότητα θα ρίξετε εσείς, κύριε Σοφιανέ. Καθημερινότητα, γιατί δεν μπορεί να δίνει 13,5 εκατομμύρια. Να διαπλατείνεις, να διπλασιάσεις τα μεγαλύτερα πεζοδρόμια της Αθήνας και να έχεις εκατοντάδες δρόμους της πόλης με πεζοδρόμια του μισού και του ενός μέτρου. Δεν μπορεί να ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, να έχουμε βεβαιωμένα 500 κενά σε βρέφη και να ανοίγουν ένας λιγότερος. Μέσα σε 8 χρόνια τα οποία τάζησα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από 90 περίπου παιδικοί σταθμοί έχουμε φτάσει στο 67. Μειώθηκαν, λέτε. Βεβαίως. Οι κόπεδα υπάρχουν. Χαρακτηρισμένοι χώροι υπάρχουν. Γιατί μειώθηκαν? Η Αθήνα, γιατί έκλεισαν.
γιατί έκλεισαν. Και αυτό δεν είναι γιατί δεν έχουμε παιδιά, γιατί σας λέω, έχουμε 500 κενά σε βρέφη. Κύριε Σοφιανέ, πρέπει να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ. Στην προσχολική αγωγή είναι προκλητική. Mm-hmm. Για τρίτη χρονιά η προσχολική αγωγή θα φιλοξενηθεί σε ΠΡΟΚΑΤ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σοφιανέ, στην πορεία προς τις εκλογές. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί περιμένουμε και τον κύριο Σκρέκα. Περιμένουμε τον κύριο Ζέρβα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη πίεση που έχουμε στον χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία ούτε καν έχουν συζητηθεί. Και επειδή συζητάμε για το Δήμο της Αθήνας, όχι με εκθέσεις ιδεών, αλλά για την πραγματικότητα του Δήμου, για τις υπηρεσίες του, για την υποστελέχωση, για τα εκατοντάδες στρέμματα χαρακτηρισμένα, τα οποία είναι εγκατελειμμένα. Μιλάω για κοινόχρηστους χώρους. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Βεβαίως, θυμάμαι πάντα τον κύριο Σοφιανό, όταν στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, στην προεκλογική περίοδο, που είπε, αν μπούμε στο Δημοτικό Συμβουλίο ως κουκουέ, ως παράταξη δημοτική, εμείς θα είμαστε σε κάθε συνεδρία, θα είμαστε κάθε μέρα. Ο κύριος Σοφιανός, θα είμαστε εκεί. Τουλάχιστον ο κύριος Σοφιανός το έχει τηρήσει. Είναι πάντα εκεί. Χρόνια σε όλα και είναι στην πίστη. Έχω κλείσει 13 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Πρωτοσάλη το ξέρει. Άρα μπορούμε να εκφράσουμε αυτή τη διάθεση. Έχετε γνώμη, βεβαίως, και γνώση. Στον κυβερνητικό δήμαρχο. Και είναι πάντοτε πολιτική η τοποθετησή σας. Αλλά και είναι.